Έχω το ριζοσπάστη μπροστά μου. Δύνατε βλέπω ως ΚΚΕ μια έτσι προβάλλεται την Πρωτομαγιά, ίσως σχετικά νωρίς ξεκινάτε από 16 Απριλίου που έχουμε σήμερα. Έχετε και αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά με μεγάλη συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη, να το πούμε και αυτό, 29 Απριλίου στις 8 στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου. Έχετε και στην πρώτη σελίδα και την αφίσα της συγκέντρωσης που καλείται στις 10:30 το πρωί στο Σύνταγμα. Έχει και τον τίτλο, το στίχο συγγνώμη που προανέφερα του Μπρέχτ. Τι περιμένετε, δηλαδή, εντάξει, θα έχουμε συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς και εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά. Θα αλλάξει κάτι σημαντικό? Κοιτάξτε, η 1η του Μάη είναι σταθμός για το εργατικό κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και από αυτή την άποψη, βέβαια, επειδή συμπίπτει τώρα το Πάσχα και τα λοιπά, οι προετοιμασίες γίνονται νωρίτερα, έτσι ώστε μάλιστα να προετοιμάσουμε το κλίμα, όταν ο οποίος γίνεται καλύτερα σε ολόκληρη τη χώρα. Παρέλειψα να πω ότι και στη Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί, την Πρωτομαγιά στο Άγαλμα Βενιζέλου έχετε συγκέντρωση. Ναι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις και τα λοιπά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που χτυπάει η καρδιά, να το πω έτσι, τη συντριπτική πλειοψηφία τη εργατική τάξη, αλλά όχι μόνο. Θυμάμαι τους αγώνες της εργατικής τάξης, ως γνωστό με αιματηρές θυσίες σε ολόκληρο τον κόσμο και εδώ στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη το 1936, στη Κεσαριανή το 1944. Και ξέρετε, η Πρωτομαγιά φέτος γιορτάζεται στη σκιά ενός υπερρεαλιστικού πολέμου, αυτό στην Ουκρανία. Εδώ θα ερχόμουν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και πραγματικά, κατά αυτή την άποψη, θα πάρει και τέτοια χαρακτηριστικά, αντιπεριαλιστικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως το μεροκάματο, οι ιστορικές συμβάσεις εργασίας, οι συντάξεις κτλ. Ο αγώνας, ας πούμε, για να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια η εργατική τάξη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε και το αντιπεριαλιστικό στήριγμα σε κάθε υπεριαλιστικό πόλεμο. Ωραία. Επιτρέψτε μου, κύριε Βουλευτά, να έρθουμε ακριβώς σε αυτόν που χαρακτηρίζεται υπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι υπεριαλιστικός πόλεμος, έχω να δεχτώ το χαρακτηρισμό σας. Είναι ένας πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία εις βάρος της Ουκρανίας όμως, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, η Ρωσία έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Δεν έκανε το ΝΑΤΟ εισβολή. Το ΝΑΤΟ μπορεί να έκανε κάποιες κινήσεις, πολλές επικίνδυνες, προκλητικές, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Έχουμε μια εισβολή μιας υπερδύναμης σε μια, εντάξει, όχι και μικρή χώρα, μεγάλη χώρα είναι, όμορη χώρα όμως. Έτσι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρου στα Κέσαρη, διότι ο υπεριαλισμός, η υπεριαλιστική βαρβαρότητα δεν έχει χρώμα. Η Ρωσία σήμερα δεν είναι η κομμουνιστική Ρωσία, η πάλε ποτέ Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, όπου η λαϊκή. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απόλυτα σωστό. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχει καταγραφεί όμως την ιστορία για δεκάδες, εκατοντάδες επεμβάσεις του υπεριαλισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, προσέχοντα τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και ισχυρές δυνάμεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, λένε κάποιοι όμως ότι με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο όμως κάπως λένε κάποιοι ότι επιχειρείται με αλφαγιώτα, όχι εσείς προσωπικά, ένας συμψηφισμός. Δηλαδή, θυμόμαστε και άλλους υπεριαλιστικούς πολέμους, ώστε να ρίξουμε στα μαλακά το συγκεκριμένο υπεριαλιστικό πόλεμο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το κόμμα μας, μελετώντας τις εξελίξεις, χωρίς παροπίδες, αλλά και με πάντα ως κριτήριο την υπεράσπιση των λαών, της αλληλεγγύης, της φιλίας και της συνεργασίας, τοποθετήθηκε αναδεικνύοντας πως η καταδικαστέα ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία σημαίνει παραβίαση συνόρων, σημαίνει ότι μεγενθύνει το αιματοκύλεσμα των λαών και είναι ένα μονάχα κομμάτι του παζλ των σκληρών αντιθέσεων και συγκρούσεων που έχει ξεσπάσει μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ναι. Και σε αυτές τις συγκρούσεις δεν εμπλέκονται μόνο οι κυρίαρχες τάξεις και κυβερνήσεις της Ρωσίας, της Ουκρανίας. Έχουμε εμπλοκή γενικότερη. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, γι' αυτό σας έκανα ένα πρόλογο τέτοιο, που συνδέονται με τη διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Κίνα.
και εμείς δώσαμε μια τέτοια διάσταση, αναδεικνύοντας ότι πίσω από αυτές τις προσχηματικές δικαιολογίες και από τις δύο πλευρές, δηλαδή από τη μεν Ρωσία, τα όσα είχε πει ο Πούτιν ότι εγώ πάω τώρα να αποναζιστικοποιήσω την Ουκρανία και ότι εν πάση περιπτώσει έφυγε ο Λένιν την εποχή εκείνη και τα λοιπά, ή από την άλλη, σωστά, ότι η Ουκρανική κυβέρνηση προσπαθεί να υπεραστήσει τα ιερά και τα όσα και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα πίσω από αυτές τις ιστορίες κρύβεται ο έλεγχος του δρόμου περάσματος του φυσικού αερίου, των αγωγών, ο ρηκτός πλούτος, η ενέργεια. Σωστό, πάντως πολύ καλά το είπατε, διότι ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε σε μια στα λάθη εν πάση περιπτώσει του Λένιν, από τα οποία προέκυψε η Ουκρανία, και αυτό κάποιοι δεν θέλουν να το ακούνε στην Ελλάδα, δεν ξέρω γιατί. Πιστεύει κανένας τώρα ότι αυτό ήταν το μήλο της έρητος, αυτό ήταν η αιτία που ξέσπασε ένα τέτοιος πόλεμος? Για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, η Ρωσία σήμερα είναι μια καπιταλιστική ισχυρή δύναμη. Θέλει να παίξει στην παγκόσμια σκακέρα, στα πλαίσια των ανταγωνισμών των ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων. Πρέπει να βρεθούν προσχήματα. Πάντα σε ένα τέτοιο πόλεμο υπάρχουν προσχήματα, εκατέρωθεν. Έτσι. Άρα λοιπόν. Αφορμές βρίσκονται οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Ναι. Στην πραγματικότητα, εμείς το ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούμε να διαλέξουν και οι λαοί. Δεν μπορούν να διαλέξουν στρατούπεδα ληστών. Ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τη Ρωσία. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει επέμβει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, αυτό που οι Ουκρανοί, δια του Προέδρου του σκεφτεί, του κ. Ζελένσκι, ζητάνε, ζητούν οπλισμό, έστω και από το ΝΑΤΟ, για να αντισταθούν στην εισβολή. Δηλαδή το ΝΑΤΟ υπάρχει, το ΝΑΤΟ υφίσταται, το ΝΑΤΟ άσχει την δική του πολιτική, καλή, κακή, εσείς την καταδικάζετε, προφανές, και είναι γνωστό. Αλλά ίσα ίσα λένε οι αμυνόμενοι Ουκρανοί ότι βοηθήστε μας, στείλτε μας στρατό ή στείλτε μας οπλικά συστήματα περισσότερα, μάλλον. Άρα δεν μπορούμε να λέμε Ρωσία Παύλα ΝΑΤΟ, λέμε Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία και η Ουκρανία ζητάει από τα ΝΑΤΟ ενίσχυση και δεν τις δίνουν. Αυτό είναι το σχήμα, απλοϊκά τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό. Ναι, ναι. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει τι, ότι οι λαοί από μόνοι τους θα λύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα ή οποιαδήποτε εμπλοκή, γιατί εδώ έχουμε εμπλοκή και της Ελλάδας με αποστολή στρατιωτικού υλικού. Κάτι Γλιανοντούφικα, κάτι Καλάσνικοφ στείλαμε που ήταν κατασκευμένα. Ναι, με κάτι Καλάσνικοφ, αλλά την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι, Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοδίκιο. Πάνε και έρχονται τα πιο προηγμένα οπτικά συστήματα, αεροπλανοφόρα, κατασκοπευτικά και επί γης και εναέρια, προκειμένου να ενισχυθούν χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, όλος αυτός ο άξονας στα πλαίσια της περικύκλωσης της Ρωσίας, έτσι, να ενισχυθεί η ίδια η Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πακέτο δεν συνιστά προοπτική ειρήνης, συνιστά προοπτική κλιμάκωσης του πολέμου. Και ο Ζελένσκι ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών πέσει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι άλλο πράγμα να λες όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει εδώ και τώρα αυτός ο πόλεμος, οι λαοί έχουν, μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους αυτοτελή πάλι και να λύσουν ποιον θέλουν και ποιον δεν θέλουν, έτσι, και όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο που οδηγεί εκατόντες νεκρών και σακατεμένων. Από αυτή την άποψη το ΚΚΕ λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη λογική, δεν πρέπει να πούμε να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Ναι, το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πάντως, και όλα τα κομμουνιστικά κόμματα παραδοσιακά έχουν μία διεθνιστική λογική, δηλαδή και όχι μόνο ανθρωπιστικής αλληλεγγύης αλλά και μιας επιλογής διεθνιστικής. Δεν περιορίζεται η πολιτική τους αυστηρά και απόλυτα στα εσωτερικά θέματα, έχει άποψη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Άρα οι Ουκρανοί που αμήνονται θα ήθελαν μια καλή κουβέντα από εσάς. Καταρχήν ξεχνάμε πώς ξεκίνησε, γιατί αυτό δεν ξεκίνησε τώρα ο πόλεμος. Τώρα είχαμε μια τυπική πράξη έναρξης του πολέμου. Εντάξει, αυτό προσπάθεια μπορούμε, να αποστοποιηθεί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να πάμε και λίγο, όχι πολύ πιο πίσω, λίγα χρόνια. Το 2014, όταν προσαρτήθηκε η Κρυμαία, συμφωνούμε απολύτως. Ναι.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν δύο λαοί, ο ρωσικός λαός και ο ουκρανικός λαός, που ζούσαν αρμονικά, αδελφικοί λαοί. Ζούσαν αρμονικά. Έχουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία και ιστορικά. Το Κίεβο των Ρώσ, οι οποίοι οι Ρώσοι ήταν Σουηδοί καταρχήν, αλλά τέλος πάντων το Κίεβο των Ρώσ ήταν το λίκνο πολιτισμού όλης της μετέπειτα Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωραία, είναι αυτό που χάλασε από το 2014, να βάλω ένα σταθμό αφιτηριακό, το 2014, όπου έγινε ένα πραξικόπημα ανατρέποντας μια αστική κυβέρνηση, έτσι δεν ήταν κομμουνιστική κυβέρνηση στην Ουκρανία το 2014. Ναι, ήταν μια φιλορωσική και γι' αυτό κατέβηκε ο πρόεδρος της εκεί. Αλλά ήταν πραξικόπημα, ήταν επανάσταση. Δηλαδή, φαίνεται, δεν σας λέει κάτι το γεγονός ότι χιλιάδες λαού μείνανε επί σειρά ημερών στην κεντρική πλατεία του Κιέβου ζητώντας την παρέτηση της τότε κυβέρνησης. Κύριε Ανανιάδη, καλή προσπάθεια, αλλά θέλω να καταλάβει το εξής, ότι το ΚΚΕ δεν αισθάνεται καμία συναισθηματική φόρτιση υπέρ της Ρωσίας, έναντι της Ουκρανίας, του Ζελένσκι κτλ. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Όχι, ήσασταν ξεκάθαρο σε αυτό. Ήσασταν ξεκάθαρο σε αυτό. Και σύγκρουση και αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια καπιταλιστική Ρωσία και από τη μία πλευρά και από την άλλη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ναι, και το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Το 2014 έγινε ένα πραξικόπημα. Τα γνωστά πραξικοπήματα που μπορούν και κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο, έβαλαν μια δική τους φιλοδυτική φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι είναι ένας άνθρωπος, ένας ακυράνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι ακριβώς του λένε οι Αμερικάνοι κάνει και υλοποιεί. Έχει, εκλέχθηκε όμως ο άνθρωπος. Εκλέχθηκε με την ψήφα του λαού του. Στο τάγμα Αζόφ, τα ναζιστικά τάγματα της Ουκρανίας, αντίστοιχα σαν αυτά που είχαμε στην Ελλάδα και σήμερα βρίσκονται στη φυλακή και πολλοί κάνουν προσπάθεια για να ξαναβγούν εκτός, αναβιώνει συνολικότερα ο φασισμός και αυτούς λοιπόν τους φέραμε στη χώρα μας. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ, αναδεικνύοντας και αναλύοντας το συνολικό πακέτο, δικαιώνεται για παράδειγμα για τη στάση του, για το γεγονός ότι ήταν άδεια τα έδρανα στη Βουλή όταν μιλούσε αυτό το ανδρίκελο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και οι Ναζί. Και είμαστε περήφανοι, γιατί και εγώ ως βουλευτής στο Σύνολο των Βουλευτών του ΚΚΕ δεν χειροκροτήσαμε μια αντιδραστική κυβέρνηση όταν όλοι οι υπόλοιποι είχαν χωστεί κάτω από τα έδρανα και χειροκροτούσαν. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πόσο δημοκρατικά είναι εκλεγμένος ο Ζελένσκι, εντάξει, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ουκρανία είναι εκτός νόμου. 11 κόμματα αντιπολιτευόμενα είναι εκτός νόμου. Τι συζητάμε τώρα? Τα συνδικάτα είναι υποδιωγμό. Οι μειονότητες τους, ακόμα και οι δημοκρατία, αντιμετωπίζουν και όξεις. Καλά, τι σοή δημοκρατία είναι αυτή? Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή? Και θα μπούμε εμείς σε μια λογική να πούμε, να στηρίξουμε τον Ζελένσκι, τα φασιστικά τάγματα Αζόφ, τους αχαιρατρόπους των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή οι Ρώσοι εισβάλλουν? Γιατί και αυτοί με τη σειρά τους θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα στα πλαίσια μιας παγκόσμιας ανταγωνιστικής κακέρας. Προφανώς δεν μπορούμε να πούμε σε μια τέτοια λογική. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δικαιώνεται το ΚΚΕ με αυτή τη στάση. Να μην ξεχνάμε ότι το πρώτο συλλαλητήριο που έγινε, η διαμαρτυρία, ήταν στην πρεσβεία της Ρωσίας που οργάνωσε το ΚΚΕ. Και αμέσως μετά με πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Θέλοντας να αναδείξει ακριβώς αυτό. Ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή είμαστε με την πλευρά της πάλης των λαών κατά των υπεριαλιστικών πολέμων. Δεν υπάρχει καλός και κακός υπεριαλιστικός πόλεμος. Δεν υπάρχει δίκαιος και άδικος υπεριαλιστικός πόλεμος. Είναι άλλο πράγμα ένας οξυσηκωμός, μια επανάσταση ενός λαού απέναντι στην αδικία, απέναντι στην εκμετάλλευση. Και είναι άλλο πράγμα αυτό που γίνεται για τη μοιρασιά της βίας. Μάλιστα. Κύριε Σεντιχάκη, ήσασταν ξεκάθαρος και σε ό,τι αφορά τη Ρωσική Εισβολή και στα χαρακτηριστικά της Ρωσίας και για το γεγονός ότι δεν έχει καμιά σχέση η σημερινή Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση και στην ανάλυση σας για τα χαρακτηριστικά της Ουκρανικής Δημοκρατίας. Οπότε εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι ήσασταν πραγματικά. Έχουμε βουλευτή του ΚΚΕ, αντιπρόεδρος, ο οποίος θεωρήθηκε από την Ουκρανία persona non grata. Ναι, ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Αντιλαμβάνεστε. Και θεωρούμε τώρα ότι εμείς όταν θα κρατήσουμε μια διαφορετική στάση απέναντι στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Πρέπει να πέσει σε παγίδες και η 1η του Μάη πραγματικά είναι αφετηρία ως συνέχεια της 6
του Απρίλιου από τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση με τη μεγάλη επιτυχία που είχε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μανώρη Συντιχάκη, βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.